Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της Φιλμοπαιδερίας και έλεγε δίκαια. Το μάτς τέλειωσε στο πρώτο ημίχρονο, διότι άμα η σημερινή Βέρεια που έπιασε έχει την ποιοτική, κάνει ποιοτική διαφορά στο πρωτάθλημα, πιάσει μια συνολική ομαδική απόδοση και με, μάλιστα τώρα με την έλευση του Τσιριμπάρη νομίζω ότι θωρακίστηκε πάρα πολύ δυνατά και αμυντικά και οι επιλογές της αντιπάλου ομάδα περνάνε πάρα πολύ προσεκτικές και εξειδικευμένες. Και σε άλλη περίπτωση θα έλεγα ότι εμείς δεν προσπαθήκαμε καθόλου στο πρωτομήνο, αλλά πιθανόν αυτό που το έκανε και η απόδοση της αντιπάλου ομάδος. Στο δεύτερο ημίχρονο αρκεστήκαμε στο να μικρύνουμε τη διαφορά, να μην διευρυνθεί, να μαζέψουμε το μάτς, λέμε στην προπονητική γλώσσα. Και δώσαμε και πλέον νομίζω και οι δύο πάγκοι την ευκαιρία να παίξουν και όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια στον Φίλιππο, καλή συνέχεια και θα τα πούμε το καλό που είναι νομίζω τιμή και ειδικά για το δικαίωμα που τα βρεθεί πρώτη φορά στο Final Four του Κυπέλλου. Και θα έχουμε ένα άξιο αντίπαλο να αντιμετωπίσουμε. Κύριος Δελγιάννης. Εμείς μετά από μια δύσκολη εβδομάδα με τις αλλαγές όπως ξέρετε στο προπονητικό team, με την έλευση του κ. Στέλιου Σιερικίδη, περάσαμε δύσκολη εβδομάδα. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το κακό μας, πιθανό εαυτό που το ξεπεράσαμε πολύ γρήγορα λόγω της ποιότητας των παικτών και μια πολύ καλή ομάδα. Κάναμε μια νίκη, καλή και μεγάλη για την ομάδα που χρειαζόταν και μεγάλη είναι γιατί ο Δικιάς είναι πολύ καλή ομάδα φέτος. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είχαμε τώρα στον πρώτο αγωνιστικό, είχαμε ένα ημίχρονο πάρα πολύ καλό. Στο δεύτερο μέχρι και το 45-50 νομίζω ήμασταν συνεπείς σε αυτά που είχαμε πει και κρατήσαμε τη διαφορά. Για 10 λεπτά χάσαμε τη συγκέντρωση και τη διάρκεια που έπρεπε να είχαμε. Πλησίασε το σκορ. Θεωρώ ότι η νίκη ήρθε μετά από συνέπεια και πολύ καλή αγωνιστική ποιότητα που είχαν οι παίκτες μας. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια και νομίζω πως θα τα πούμε σύντομα και αυτό είναι το ωραίο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού με το Δικαία στο Final Four. Φιλοξενούμενος αθλητής. Να δώσω και εγώ με τη σειρά μου τα συγχαρητήρια στον Μάνο του Φιλίππου. Κέρδισε 100% Δικαία. Εντάξει, το πρώτο επίπεδο δεν αντέχει κάποια συγκριτική, υπήρχε μόνο μία ομάδα στο επίπεδο. Ενώ γνωρίζαμε τα του Φιλίππου, η οποία είναι η πολύ ποιοτική και έμπειρη του παίχτες, δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε τόσο το ελάχιστο το αμυντικό μας πλάνο. Και ο Φίλιππος αυτό το πράγμα προφανώς το εκμεταλλεύτηκε. Το θετικό μάλλον μπορούμε να βρούμε στο σημερινό παιχνίδι είναι ότι η ομάδα αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Μίκρινε τη διαφορά, το οποίο πιστεύω είναι καλό και για ψυχολογικούς λόγους. Και σίγουρα κάποιοι παίχτες που στο rotation δεν έχουν τα ίδια λεπτά συνολικά τους βασικούς. Σήμερα αποφελήθηκαν από αυτήν την ευκαιρία και κατάφεραν να βγουν κάποια πατήματα που θα είναι χρήσιμα για τη συνέχεια. Στο ίδιο όπως σήμερα με τον Κώστα θα κοιμηθώ κι εγώ. Θα πω ότι ο Δικαίας είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι πλασματικό και ότι στην επόμενη μας συνάντηση που θα είναι το τελικό Final Four θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Να δώσω συγχαρητήρια για το καλό παιχνίδι και στο Δικαία. Ομολογώ ότι εμείς παρουσιαστήκαμε σοβαροί, πειθαρχημένοι και κάναμε αυτό που έπρεπε για 50 λεπτά όπως προείπε και ο Κώστας. Τώρα είμαστε μια ομάδα υποκατασκευή, προσπαθούμε όσο καλύτερα μπορούμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα και να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι για την πολύ δύσκολη συνέχεια που μας περιμένει σε Ελλάδα και Ευρώπη.